Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα από το μεγάλο κανάλι. Καλησπέρα σας. Απρόβλεπτες διπλωματικές διαστάσεις αλλά και έκτακτη σύσκεψη Μητσοτάκη και Σαμαρά στο πολιτικό γραφείο προκάλεσε ο αντίκτυπος από τον μποϊκοτάζ Ολλανδικών και Ιταλικών προϊόντων από καταναλωτές και επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Από τη Χάγη, τη Ρώμη και τις Βρυξέλλες έφτασαν διαμαρτυρίες στην Αθήνα, στις οποίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν συμφωνεί με τον μποϊκοτάζ. Λίγο αργότερα όμως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών κ. Καλαμίδας διέψευδε ότι ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη λύπη του για τον μποϊκοτάζ στον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών. Για το θέμα, ο κ. Πρωθυπουργός κάλεσε σε σύσκεψη στο πολιτικό γραφείο τον κύριο Σαμαρά. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Καλαμίδας είχε να κάνει με την ανακοίνωση του κύριου Σαμαρά. Εσείς δεν βρίσκετε ότι υπάρχει καμία διαφορά σε σχέση με τον κύριο Πολίτη? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο ρεπόρτερ του Μέγκα, Γιώργο Αβγερόπουλο, έδωσε τη θέση της κυβερνήσεως για τον μποϊκοτάζ, αλλά μίλησε και για την απάντηση Σαμαρά στο Van den Broek. Υπάρχει διάσταση απόψεων στην κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα του μποϊκοτάζ των Ιταλικών και Ολλανδικών προϊόντων? Τι το λες ότι υπάρχει διάσταση? Καμιά διάσταση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την κυβερνητική άποψη. Ο κ. Σαμαράς είχε ειδικούς λόγους που έκανε αυτή τη δήλωση απαντώντας στον Ολλανδό Υπουργό των Εξωτερικών. Η θέση της κυβερνήσεως είναι ξεκάθαρη και ομόφωνη. Όταν λέτε ειδικοί λόγοι, τι εννοείτε? Είχε κάνει δηλώσεις ο Ολλανδός Υπουργός των Εξωτερικών, στις οποίες έκρινε ότι έπρεπε να απαντήσει. Ας δούμε όμως όσα προηγήθηκαν στο διπλωματικό πεδίο, στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη, την Αθήνα και τη Χάγη. Τη διαμαρτυρία της Ολλανδικής κυβερνήσεως εξέφρασε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών Van den Broek σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το πρωί με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ενώ στη Ρώμη, σύμφωνα με πληροφορίες, εκλήθη ο Έλληνας πρέσβης στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου του εξεφράστη η δυσαρέσκεια της Ιταλικής πλευράς για τις εξελίξεις αυτές. Η επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβερνήσεως ήρθε το μεσημέρι με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρόκειται για αυθόρμητες πρωτοβουλίες πολιτών που εκφράζουν βεβαίως κάποια συναισθήματα του λαού. Η κυβέρνηση δεν συμφωνεί και συνιστά στο λαό αυτοσυγκράτηση. Λίγο αργότερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, που σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ευνηδιάστηκε από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, απάντησε μέσω του εκπροσώπου του πρέσβη κ. Μανώλη Καλαμίδα. Το πρακτορείο Ρόιτερ είχε μεταδώσει εντωμεταξύ ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς, από τον οποίο ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών είχε ζητήσει να καταδικάσει η ελληνική κυβέρνηση δημόσια τον μποϊκοτάζ, εξέφρασε τη λύπη του για το συμβάν. Ο κ. Καλαμίδας δήλωσε: ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς δεν εξέφρασε καμία λύπη για κανένα συμβάν. Απάντησε στον Ολλανδό συναδελφό του ότι πρόκειται για αυθόρμητες λαϊκές αντιδράσεις που οφείλονται στη διάχυτη αντίληψη του ελληνικού λαού γύρω από τη συνολική στάση της Ολλανδίας στα εθνικά μας θέματα και ειδικότερα σε αυτών των σκοπίων. Αργά το απόγευμα, εκπρόσωπος του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι ικανοποιημένη από τις δηλώσεις του κ. Πολίδωρα. Ωστόσο, περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του μποϊκοτάζ και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα θέσει το θέμα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ που συνέρχεται την ερχομένη Δευτέρα. Η τελευταία λέξη της Χάγης για απόψε τουλάχιστον δόθηκε με μία δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών στην τηλεόραση των Σκοπίων. Η Ολλανδία, είπε ο εκπρόσωπος, δεν αλλάζει τη θετική της στάση σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των Σκοπίων και με το σημερινό τους όνομα και υποστηρίζει την έκθεση της Επιτροπής Διαιτησίας που υπέγραψε ο Ρομπέρ Παντεντέρ. Πάντως, το αυθόρμητο μποϊκοτάζ επεκτείνεται ήδη από την Αθήνα στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ήταν η επιτυχία του μποϊκοτάζ στα Ολλανδικά και Ιταλικά προϊόντα. Σαφώς υπάρχει κατακόρυφη πτώση. Η διοίκηση του συνδέσμου σούπερ μάρκετ στη σημερινή συνεδρίασή της αποφάσισε να αναρτήσει ανακοινώσεις σε όλα τα καταστήματα των μελών του, με τις οποίες... Θα παροτρύνει το καταναλωτικό κοινό να μην προτιμάει τα Ολλανδικά προϊόντα. Τα σκίτσα των τριών υπόπτων της τρομοκρατικής επίθεσης κατά του λεωφορείου των ΜΑΤ θα δώσει σήμερα στη δημοσιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία. Τρεις από τους οκτώ τραυματίες βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι τελευταίες έρευνες των αρχών ασφαλείας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη χώρα μας καθοδηγούνται από ένα κοινό κέντρο. Οι οργανώσεις Έλα και 1η Μάη με 9-σελίδη προκήρυξη που έστειλαν στην εφημερίδα Έθνος ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση του Θησίου. Η εφημερίδα δεν δημοσίευσε την προκήρυξη παρά μόνο ένα μικρό απόσπασμά της, αφού το κείμενο δεν περιέχει ιδιοσιογραφικά στοιχεία για την επίθεση εναντίον των ΜΑΤ. Οι δύο οργανώσεις είχαν από κοινού και πάλι χτυπήσει στις 24 Ιουνίου πέρυσι μια στατική δημιουργία των ΜΑΤ πίσω από το Πολυτεχνείο στην οδό Τοσίτσα, τραυματίζοντας 6 άνδρες. Το κλίμα φόβου που επεκράτησε χτες τα ξημερώματα μετά την έκρηξη στο Θησίο διατηρήθηκε και ολόκληρη τη νύχτα που πέρασε.
Μία βόμβα Μολότοφ προοριζόταν για το αυτοκίνητο του αντισαγγελέα του Αριού Πάγου Ανδρέα Φλούδα που ερευνά τις παράνομες αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών. Όμως οι άγνωστοι δεν πρόλαβαν να την τοποθετήσουν έξω από το σπίτι του ανωτάτου δικαστικού γιατί μέσα στο σκοτάδι τους είδε ένας γείτονας. Αξίζει να σημειωθεί, κυρίες και κύριοι, ότι στην προκήρυξη που έστειλαν οι τρομοκρατικές οργανώσεις ΕΛΑ και 1η Μάη για την επίθεση κατά του λεωφορείου των ΜΑΤ κάνουν αναφορά στην έρευνα που διενεργεί ο κ. Φλούδας και απειλούν υψηλόβαθμους αστυνομικούς καθώς και δικαστές. Η σύζυγος του δικαστικού, κυρία Νατάσα Καρατζά, περιέγραψε το περιστατικό όπως το πληροφορήθηκε από την αστυνομία. Έρχεται ο συνιδιοκτήτης η ώρα 2 και βρήκε δύο άτομα, το ένα μέσα στο αυτοκίνητο, το άλλο ήταν απ' έξω και του έπεσε μάλιστα ένα μπουκάλι με βενζίνη. Και άλλα δύο ήταν εδώ πέρα. Στο τραπέζι του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ μπήκαν χτες οι αντικρουόμενες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του που ανέβασαν το θερμόμετρο μετά την ομόφωνη απόφαση για τη διαγραφή των τριών βουλευτών. Το σύνολο των στελεχών επέκνε την παράταση που δόθηκε στο θέμα με τις αντικρουόμενες δηλώσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Λαλιώτης αλλά και άλλα στελέχη άσκησαν δυρμύτατη κριτική στις δηλώσεις και τους υπαινιγμούς του κ. Αρσένη, τις οποίες χαρακτήρισαν δικαστικές και διαχωριστικές. Από την πλευρά του, ο κ. Αρσένης φέρεται να είπε ότι επιμένει στις απόψεις του και ότι δεν θα δεχτεί λογοκρισία από κανέναν. Ο κ. Πεπονής επεσήμανε το γενικότερο πρόβλημα που δημιουργείται από τις αντικρουόμενες δηλώσεις, όπως αυτές του κ. Πάγκαλου, του κ. Αρσένη, του κ. Σιμίτη και του κ. Αυγερινού. Τέλος, ο κ. Σιμίτης έθεσε το θέμα των υβριστικών επιθέσεων που δέχεται αυτός και άλλα στελέχη του κόμματος από κάποιους βουλευτές ή από έντυπα. Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι δεν σχολιάζει τις απόψεις των μελών του εκτελεστικού γραφείου. Προχώρησε όμως σε μια νέα πρωτοβουλία. Εγγενίασε χτες 5η εβδομαδιαία συνάντηση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν προσδιορίζω ότι είναι η 5η πάντοτε, αλλά ελπίζω μια φορά την εβδομάδα να μπορώ να είμαι εδώ. Ο κ. Παπανδρέου συνομίλησε με πολλούς βουλευτές και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένα από τα αιτήματά τους ήταν η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει πρόταση να συνέλθει. Δεν έχω πάρει απόφαση ακόμη. Είναι θέμα χρόνου. Πότε θα συνέλθει, όχι. Αν συνέλθει, θα συνέλθει οπωσδήποτε. Το θέμα είναι πότε. Σύμφωνο φιλίας υπέγραψαν χτες η Γερμανία και η Τσεχοσλοβακία με την ελπίδα ότι θα κλείσουν πια τα τραύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως για πολλούς οι μνήμες είναι νοπές και ο καγκελάριος Χέλμουντ Κόλ αντιμετώπισε στην Πράγα την οργή χιλιάδων διαδηλωτών. Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε για φιλία στην Πράγα, αλλά οι διαδηλωτές, καχύποπτοι για το σημερινό ρόλο της Γερμανίας, φώναζαν στον ίδιο και στον Τσεχοσλοβάκο πρόεδρο Βάτσλαβ Χάβελ ότι είναι προδότες. Τα τραύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έχουν κλείσει ακόμα για τους Τσεχοσλοβάκους, ενώ και στη Γερμανία υπάρχει αντίδραση για το σύμφωνο φιλίας. 3 εκατομμύρια Γερμανών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τσεχοσλοβακία μετά τον πόλεμο ζητούν ακόμα να τους επιστραφούν οι περιουσίες που άφησαν πίσω τους. Ο Χέλμουντ Κόλ όμως και ο Βάτσλαβ Χάβελ δήλωσαν αποφασισμένοι να ασχοληθούν με το μέλλον και όχι με το παρελθόν και να συμβάλλουν στο χτίσιμο μιας νέας δημοκρατικής Ευρώπης. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, θα γίνει δεκτός σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι ο πρόεδρος της Βουλής της Τσεχοσλοβακίας, Αλεξάνδρ Ντούμπτζεκ, που ήρθε απόψε στην Αθήνα. Ο κύριος Ντούμπτζεκ θα συναντηθεί ακόμη με τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και με τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων. Τον κύριο Ντούμπτζεκ υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Αθανάσιος Τσαλδάρης. Στο πρόσωπό σας καλωσορίζω όχι μόνο τον πρόεδρο της Εθνοσυναλλεύσεως της Τσεχοσλοβακίας, αλλά και τον αγωνιστή της Δημοκρατίας. Στους δύσκολους για τη χώρα σας καιρούς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Τσεχοσλοβακικής Βουλής ευχαρίστησε τον κύριο Τσαλδάρη και εξέφρασε τη χαρά του γιατί επισκέπτεται, όπως είπε, μια χώρα που του έδειξε μεγάλη συμπάθεια στη διάρκεια των αγώνων του για τη δημοκρατία. Στη γλώσσα του πολέμου συνεννοούνται πλέον Αζέροι και Αρμένοι. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ βομβαρδίστηκε ανηλαιώς και οι νεκροί είναι δεκάδες. Η Γαλλία ζήτησε από την ΕΟΚ να παρέμβει για τον τερματισμό του πολέμου. Στη Μόσχα τώρα, ο Μιχάλη Γκορμπατσόφ παραπονέθηκε ότι ακόμα και ο ίδιος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα. Ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης μαθαίνει να ζει σαν απλός Ρώσος πολίτης. Μετά από πολλά χρόνια προνομιακής ζωής, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είναι τώρα αναγκασμένος να πληρώνει ο ίδιος τους λογαριασμούς του και συνειδητοποιεί ότι ακόμη και η σύνταξη ενός πρώην Προέδρου δεν αρκεί στη σημερινή Ρωσία. Τον περασμένο μήνα πληρώσαμε σε λογαριασμούς 3.900 ρούβλια, όσο δηλαδή είναι η σύνταξή μου, παραπονέθηκε ο Γκορμπατσόφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITN. Η σύνταξη του Γκορμπατσόφ μεταφράζεται σε 56 δολάρια και ο ίδιος δηλώνει: είναι καιρός να κερδίσω μερικά δολάρια για να ενισχύσω οικονομικά την οικογένειά μου. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ μίλησε και για τον Μπόρις Γέλτσιν. Είναι ένας πολιτικός που επηρεάζεται εύκολα και είναι ικανός να παίρνει αυταρχικές θέσεις. Επιστροφή στα δικά μας. Θεαματική μονομαχία Σαλιαρέλη Κοσκοτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες χτες στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις εδώ πέρα, κύριε Μάρτιν. Αλλά απόδειξε πώς είναι δυνατόν να ανοίξουν εκεί από πίσω, κύριε, να δεις έξω. Αν είσαστε εκεί, που δεν είσαστε γιατί δεν φοράτε, πώς θα βλέπατε τις αύρες απ' έξω και τα περιπολικά. Αν σας έπαιρνα εγώ στην Κένια, κύριε, θα σας πήγαινα στο ειδικό μου αεροδρόμιο και θα σας πήτευα εκεί. Και δεν θα σας έβρισκε ούτε ο Θεός.
Σημαντικές, ευχάριστες αθλητικές ειδήσεις. Τώρα, θρίαμβος για τον κυπελούχο Ευρώπης ΠΑΟΚ. Κέρδισε και το δεύτερο αγώνα της Θεσσαλονίκης με την Ολύμπια Λιουμπλιάνα με 104-86 και θα υπερασπιστεί τον τίτλο του στις 17 Μαρτίου στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Άν της Γαλλίας. Χιλιάδες Θεσσαλονικείς αυτή την ώρα έχουν βγει στους δρόμους της συμπροτεύουσας και πανηγυρίζουν την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων. Ο συνάδελφος Νίκος Παπαδογιάννης από τη Θεσσαλονίκη μεταδίδει. Στον 4-86. Ο ημιτελικός θα τελειώσει με αυτό το σκόρο. Ο ΠΑΟΚ ξεπερνάει για πρώτη φορά φέτος 100 πόντους και πετυχαίνει την πρόκριση με πολύ στυλ. Ανοίγουν οι σαμπάνιες εδώ στο Αλεξάνδριο. Ο ΠΑΟΚ τριαμβεύει για δεύτερη φορά επί της Ολύμπια, με τρόπο μάλιστα που βήθηκε το πιο δύσπιστο για την ανωτερότητά του έναντι των Σλοβαίνων και πίστοντας έτσι ότι η ήττα του στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν παρά μια παρένθεση. ΠΑΟΚ Ολύμπια 104-86. Ο ΠΑΟΚ σε μερικές μέρες, στις 17 Μαρτίου, θα είναι στην Άντ, ραντεβού στην Άντ λοιπόν. Και άλλη ευχάριστη αθλητική είδηση. Για δεύτερη στη σειρά χρονιά, η γυναική ομάδα του Sporting προκλήθηκε στο Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε απόψε την Ιταλική Κόμο με 60-59, με τρίποντο που πέτυχε η Παπαηλία στην εκπνοή του αγώνα. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό αγώνα του Final Four που θα γίνει στο Μπάρι στις 14 Απριλίου την Ισπανική Βαλένθια. Σημαντικό πολιτιστικό γεγονός αποτέλεσε η αποψινή συνάντηση της Αγνής Μπάλτσα στο Μέγαρο της Μουσικής. Στη λαμπρή αυτή εκδήλωση, η διάσημη Μέτζο Σοπράνο έθεσε το ταλέντο της και την τέχνη της στην υπηρεσία της ανθρωπιάς, τραγουδώντας για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Η Μπάλτσα μάγεψε το κοινό του Μεγάρου Μουσικής με τη θαυμάσια φωνή της και την ποιότητα της τεχνικής της, τραγουδώντας άριες από όπερες του Ρωσίνη, του Μπιζέ και του Μασκάνη για τους σκοπούς του σωματείου Ελπίδα. Ανάμεσα στο κοινό που αποθέωσε τη διάσημη καλλιτέχνηδα ήταν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Παπανδρέου, η πρόεδρος του συνασπισμού κ. Δαμανάκη, υπουργοί και προσωπικότητες της κοινωνικής και πνευματικής ζωής του τόπου. Θαυμάσια βραδιά. Είναι καταπληκτική. Αξίζει τον κόπο στην Ελλάδα να χειροκροτούμε Ελληνίδες τόσο σημαντικές. Ο πρωταγωνιστής οπωσδήποτε ήταν απόψη η Ελπίδα. Σχεδόν αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις θα έχουν οι νότιες περιοχές. Το πρωί ομίχλες θα σημειωθούν στα επιωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά διαφόρων διευθύνσεων ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι μέχρι μέτρη. Η θάλασσα όλα τα πελάγια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα με ασθενείς ανέμους θα έχουμε στην Αττική. Η θάλασσα στο Ιωνικό και Νοτιοβοϊκό θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 15 βαθμών Κελσίου. Σχεδόν αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Το πρωί θα σημειωθεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θάλασσα στο θερμαϊκό ήρεμη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο από το Μέγκα στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλό σας βράδυ.